Σεπτέμβριο και Οκτώβριο σχεδόν ένα δις είναι τα υπερκέρδη των εταιριών παραγωγής και διαχείρισης. Από την τιμή της χονδρικής που αγοράζουν μέχρι σε αυτή την τιμή που το πουλάνε στον καταναλωτή. Το κράτος επιδοτεί λοιπόν όχι τις μεγάλες αυξήσεις που υπάρχουν λόγω της παγκόσμιας κρίσης, αλλά τα υπερκέρδη της Ελλάδας. Από την πρώτη στιγμή είχαμε μιλήσει για τον μόνο καθαρό δρόμο, που είναι ο πρώτο το Πασόκ και μόνο, εν αντιθέσει με Νέα Δημοκρατία, η ΣΥΡΙΖΑ είχε προτείνει το πλαφόν στη λιανική τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας και κλιμακωτή επιδότηση. Γιατί δεν μπορούμε να δεχθούμε ότι το ίδιο επιδοτείται ο πλούσιος με το φτωχό. Έτσι ώστε να επιμεριστεί το κόστος αυτής της τεράστιας αύξησης στους λογαριασμούς μεταξύ όχι μόνο των πολιτών, αλλά και των εταιριών παραγωγής και διαχείρισης και φυσικά και του κράτους με τις επιδοτήσεις. Θα είχαμε ήδη δει από την επόμενη μέρα το πρωί μια σημαντική μείωση της ηλεκτρικής ενέργειας. Και φυσικά έχουμε μιλήσει πολλές φορές και θα τα αναλύσουμε και το απόγευμα για μακροπρόθεσμα μέτρα όσον αφορά το κομμάτι του ενεργειακού. Σας ευχαριστώ πολύ.